Καλό μεσημέρι από την Λεμεσό. Mm-hmm. 11 έχουν εκτυπωθεί πριν από λίγο, δηλαδή η αστυνομία έλαβε το πράσινο φως από το Υπαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού για να εκτελέσει 11 εντάλματα σύλληψης που αφορούν μετά σε ένα νέο παγωπότη εκατομμυρίων ξανά στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Συγκεκριμένα να πούμε ότι πρόκειται για πάτη ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με τα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των ετών του 2008 και του 2015. Όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, Νατάσα, η υπόπτη φέρεται σαν κονδύλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έρευνες όπως είναι η ρήπανση της θάλασσας, αρχαιολογική δουλειά. Δεν σε ακούμε καλά, Στέλλα. Δεν έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία. Ναι, μην είναι σταθερή να σε ακούμε. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού μιλάτε, να επαναλάβω όμως συνοπτικά πως πρόκειται για μία πάτη ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Πόσα? 5 εκατομμυρίων ευρώ. 5 εκατομμυρίων ευρώ, ναι. Η ύποπτη φέρεται να πέθανε και οπλήθηκαν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα που αφορούσαν την ρήπανση της θάλασσας, αρχαιολογική κληρονομιά, προώθηση παραδοσιακών μας προϊόντων και ιδιωτικού τουρισμού, ενώ φαίνεται να τάζει πρώτης και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να πλέπησαν σε πλαστογραφίες εγγράφων. Ανάμεσα στα πρόσωπα να πούμε πως βρίσκεται, που αναμένεται να συλληφθούν. Καθώς όπως έχω πει προηγουμένως, πριν από λίγα λεπτά, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού έδωσε το πράσινο φως στην αστυνομία και έκδοσε τα 11 εντάλματα σύλληψης. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία καθηγητή, μια πρώην λειτουργό υπηρεσίας ερευνών και διεθνούς συνεργασίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και νέα συγγενικά της πρόσωπα. Αυτές είναι μόνο υπάρχουν και νέα συγγενικά πρόσωπα, δηλαδή δεν είναι όλοι οι καθηγητές, οι ερευνητές. Υπάρχει η... εντάξει, ιστορικό και σε αυτό. Πρόκειται για ένα νέο μεγάλο σκάνδαλο, Νατάσα, που αφορά και πάλι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μάλιστα. Θα δούμε την εξέλιξη και αυτής της μεγάλης υπόθεσης. 5 εκατομμύρια ευρώ, μας έχεις πει, Στέλλα. Είναι το ποσό που φαίνεται να μυρίζει νέο σκάνδαλο. 11 εντάλματα σύλληψης. Γι' αυτό το φαγοπότι, όπως το χαρακτηρίζουμε, και θα δούμε. Αφού θα πάρει και αυτή η υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης, τι καινούριο θα προκύψει. Να είσαι καλά, Στέλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρένθεση. Επαναρχόμαστε στην κυρία Δημοσθένους και να ανοίξουμε συζήτηση για τα διαζύγια, για αυτές τις νέες ρυθμίσεις, εξυγχρονισμός του οικογενειακού δικαίου. Για τα σκάνδαλα ένα λεπτό. Με, γιατί οι άνθρωποι για τα οικονομικά μπαίνουν σε αυτές τις περιπέτειες. Δεν έχω καταλάβει ποτέ. Τώρα γιατί... εδώ στα διαζύγια μπαίνουν και έχουμε νέες ρυθμίσεις. Εγώ μόλις χθες είχα καταλάβει ότι μέσα από ένα διαζύγιο δεν είναι μισά-μισά ό,τι αποκτηθεί μετά τον γάμο. Μέχρι τώρα υπήρχε μια δικαστική περιπέτεια, θα έλεγε κανείς, η οποία μελετούσε το τι και πώς και από πού. Πόθεν έσχεστε, θα το έλεγαμε, από πού ήταν το εισόδημα των συζητών.